το Ιταλικό Κοινοβούλιο καλείται να εκλέξει τον διάδοχο του Σέρτζιο Ματαρέλα. Ο Μάριο Ντράγκη θεωρείται το μεγάλο φαβορί, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει πως ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της κάτω βουλής, Ρομπέρτο Φίκο, κίνησε τις διαδικασίες εκλογής του επόμενου Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, καλώντας τους βουλευτές στη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου. Λόγω της πανδημίας, πιθανότατα θα έχουμε μία ψηφοφορία την ημέρα. Τα πολιτικά κόμματα ήδη ανησυχούν για πιθανές απουσίες ή αποστασίες που μπορεί να αποδοθούν στην COVID-19. Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα είναι η υποψηφιότητα του Μάριο Ντράγκη. Θα παραμείνει η επικεφαλής της κυβέρνησης ή θα επιλέξει να μετακομίσει στο Προεδρικό Μέγαρο. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των δυνάμεων της πλειοψηφίας που δεν μπορούν να διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα. Φαίνεται ακόμη πως δεν έχουν καταλήξει στον υποψήφιο που θα αντικαταστήσει τον Μάριο Ντράγκη. Εμπόδιο αποτελεί και η υποψηφιότητα του Σιλβίο Μπερλουσκόνη, ο οποίος υποστηρίζεται από την κεντροδεξιά, αλλά δέχεται έντονη κριτική από το Δημοκρατικό Κόμμα. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε ακόμη και διαδηλώσεις κατά της υποψηφιότητας του πρώην Πρωθυπουργού. Τελικά, λίγοι ανησυχούν για την υποψηφιότητα του Σιλβίο Μπερλουσκόνη, αφού δεν φαίνεται να συγκεντρώνει την στήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Οι περισσότεροι φοβούνται πως απειλείται η οικονομική και πολιτική σταθερότητα της χώρας, εφόσον ο Μάριο Ντράγκη αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία.